Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου Ήβη, πολύ χαίρομαι που σας συναντώ. Και εγώ πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Εσύ που δεν είσαι από την Αλεξανδρούπολη και παρόλα αυτά μένεις στην Αλεξανδρούπολη από την Κύπρο, δεν το περίμενες ποτέ. Αυτά έχει η ζωή, είναι οι εκπλήξεις της και τα όμορφα. Ναι. Ποτέ δεν το περίμενα, όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι ότι πρέπει, πιστεύω, για οικογένεια και ειδικά τώρα, ας πούμε, που έχουμε και ένα παιδάκι, θεωρώ ότι είναι κατάλληλη. Τώρα η κόρη σου, πόσο μηνών? Είναι 5,5 μηνών. Είναι υπέροχη. Ναι. Καλά, τι θα έλεγα, άλλη μόνο. Έχουμε ό,τι δεν έχουν, όλα γύρω μας αστρέχουν. Έχετε παντρευτεί, έχετε κάνει γάμο? Όχι, δεν έχουμε παντρευτεί. Κοίταξε, είναι μια δουλειά σίγουρα που κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κρύψεις. Γιατί είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη η ζωή σου και το επάγγελμα αυτό, το έχει αυτό. Εσύ έγινες μαμά πολύ μικρή. Ναι. Τώρα 25 δεν είσαι, τώρα. Τώρα είμαι 25, ναι. Πίστευα πάντα ότι το να είσαι νέα μαμά έχει πάρα πολλά θετικά σε σχέση με το να το κάνεις αργότερα. Εμένα έτυχε έτσι και η ζωή μου, οπότε δηλαδή είχα έναν άνθρωπο ο οποίος είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, ήρθε νωρίς στη ζωή μου. Ο Μιχάλης βοηθάει. Ο Μιχάλης και αν βοηθάει. Τι κάνει? Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Βοηθάει σε πολλά επίπεδα, κυρίως όμως ψυχολογικά, δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Μιχάλης, ας πούμε, σε όλη αυτή τη φάση δίπλα μου, δεν θα ήταν το ίδιο. Οπότε είναι το στήριγμά μου σε όλο αυτό και όχι μόνο σε αυτό. Γενικότερα πάντα ήταν, αλλά ναι, χωρίς τον Μιχάλη, εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν όλο αυτό έτσι τόσο όμορφα. Καλά, ο έρωτας είναι, εντάξει. Ξεγυλίζει, λες. Δεν κρύβομαι κι εγώ, παναθεμάμαι. Όνομα έχετε σκεφτεί? Ναι, ναι, φυσικά. Θα τη βγάλουμε Ανατολή Νεφέλη. Ανατολή είναι και η μία μας γιαγιά. Είναι ένα μωρό, θα το πω εγώ γιατί δεν θα το πει η Ήβη, δεν τη συμφέρει. Είναι ένα μωρό ίδιο ο Μιχάλης. Ολόιδιο. Κάντε το Μιχάλη σε θηλυκό. Σε θηλυκό, ναι. Και, εντάξει, τα μεγάλα τα μάτια, τα μπλε. Εντάξει, τα μεγάλα μάτια είναι δικά μου. Το μπλε το χρώμα είναι δικό του. Μην μπερδευόμαστε. Τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Γιατί εντάξει, μοιάζουν, δεν λέω. Αλλά υπήρχε κάτι από μένα. Ποτέ, τίποτα. Εσύ σκέφτεστε να κάνετε γάμο μαζί με τη βάφτιση? Όχι. Δηλαδή, πώς να αντέξω η γυναίκα? Θα γίνει κάποια στιγμή, πιστεύω. Αλλά τώρα πότε δεν ξέρω. Η βάφτιση, να σου πω, είναι κάτι σίγουρο. Πότε? Θα γίνει κάποια στιγμή. Α. Μέσα στο καλοκαίρι, τώρα άνοιξα, δούμε. Δικό μου, εσύ είσαι το μοναδικό. Δικό μου, δικό μου. Είναι ένα τραγούδι, πιστεύω, που έτσι είναι ιδιαίτερο και στο στίχο και σαν ήχος γενικότερα. Σε είδα και με κοντό ξανθέο μαλλί, καρέ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν έτσι μια αλλαγή για το βίντεο κλιπ. Το συζητήσαμε, λέγαμε μήπως κάνουμε κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Γιατί και εγώ μια ζωή είμαι έτσι πάντα μελαχρινή, με μακρύ μαλλί. Πόσα κιλά πήρε την εγκυμοσύνη? Γύρω στα 9 σύνολο. Κοίταξε, προσπάθησα να μην πάρω πολλά για να μην έχω τη δυσκολία μετά στο να τα χάσω, γιατί πιστεύω ότι δυσκολεύεσαι αργότερα. Τα πήρα, τα έχασα, έχασα και παραπάνω από πριν. Ποιος την πρώτον ανουρίζει? Με τι κοιμάται πιο εύκολα, με τα δόντια του Μιχάλη ή με τα δικά σου? Κοίταξε, αυτό το παιδί με το που πιει το γάλα, κλείνει το μάτι, ούτε τραγούδια θέλει, ούτε τίποτα. Το ανιωτικό, το διαφορετικό μου.